Να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στην Κόρινθο, όπου και εκεί πραγματοποιήθηκαν σήμερα εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο. Μέχρι στιγμής όλα βαίνουν ομαλώς, βέβαια. Έχουν ψηφίσει 76 άτομα. Είναι εγγεγραμμένοι βέβαια 317. Πιστεύουμε 300 άτομα περίπου συνάδελφοι να ψηφίσουν. Όλα μια χαρά. Υπάρχει κανονική προσέλευση. Είναι καλή η ώρα της προσέλευσης, καλός ο ρυθμός. Εξάλλου έχουμε μέχρι το απόγευμα στις 6 και 4 που διαρκεί η ψηφοφορία. Όλα είναι μια χαρά. Πολύ ήρεμα. Όλοι οι συνάδελφοι, ακόμη και όταν βρίσκονται σε ανταγωνισμό, είναι σε καλό κλίμα, συναδελφικό, και είναι όλα μια χαρά. Θα κλείσουν στις 6 και 14. Η όλη ψηφοφορία διαρκεί ανατολή με Δύση Ηλίου. Ξεκινάει η καταμέτρηση πρώτα των συμβούλων και αμέσως μετά η καταμέτρηση των προέδρων, των υποψηφίων προέδρων. Υπάρχει πιθανότητα να δει σήμερα το πρόεδρο. Η κάλπη ποτέ δεν ξέρουμε τι κρύβει. Από τις κορυφαίες στιγμές της συνδικαλισμού, η εκλογή νέου Προεδρείου, νέου Συμβούλου, νέου Προέδρου. Νομίζω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου γυρίζει σελίδα. Ήταν τέλος εποχής. Είναι καιρός να αλλάξουν οι δομές και ο τρόπος λειτουργίας του Δικηγορικού Σύλλογου Κορίνθου. Πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο, σε μια διαφορετική διαδρομή στην ιστορία μας. Με νέες προτάσεις και νέα προοπτική. Είμαι σίγουρος ότι θα εκλεγεί ο καλύτερος. Αυτός ο οποίος θα δώσει ουσία στη λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου χωρίς επικοινωνιακές λογικές και χωρίς ανώφελους ανταγωνισμούς. Είναι μια εποχή δύσκολη και κρίσιμη για το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου και γενικά εν γέννη για τη δικαιοσύνη. Μια εποχή όπου οι λογικές του Μνημονίου και της Τρόικας επέβαλαν δυσβάστακτους όρους. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα στο μέλλον θα ισορροπήσουν, όμως δεν γίνεται χωρίς μάχη, χωρίς ελπίδα και χωρίς προοπτική.